Με την κατάσταση στο εσωτερικό του δίκο να θυμίζει πολεμική σύραξη, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Μάριο Καρογιάν. Ο αποβληθής πλέον πρώην πρόεδρος του κόμματος ανοίγει τα χαρτιά του τη Δευτέρα και σε διάσκεψη τύπου που θα παραθέσει αναμένεται να περάσει στην αντεπίθεση και να δείξει το δρόμο που θα ακολουθήσουν τα διαγραφέντα στελέχη. Και ενώ σε ψεσινή τη συνεδρία η γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος πρότεινε την παραπομπή άλλων 5 τοπικών στελεχών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το δικηγορικό γραφείο που εκπροσώπησε τον Μάριο Καρογιάν και άλλα στελέχη με επιστολή του χαρακτηρίζει άκυρη και παράνομη τη διαδικασία που ακολούθησε το Πειθαρχικό, ζητώντας αναστολή των εργασιών του. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επικαλούνται τώρα τη σημερινή ηγεσία, η οποία σημερινή ηγεσία πάει κατά γράμμα, όπως ακριβώς λέει το καταστατικό, και να αναφέρονται σε κολλήματα νομικής φύσεως, γιατί και πώς και έτσι. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο πρώην δήμαρχος Λακατάμιας Μάριος Μακρύδης, που υπέβαλε χθες την παραίτησή του από το δίκο, πνέει ταμένε κατά της ηγεσίας του κόμματος. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει μια εσωστρέφεια στο Δημοκρατικό Κόμμα. Κανείς δεν ρωτήθηκε από τη βάση του κόμματος καταρχάς όταν ξεκινήσαν για να κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία με τον νυν πρόεδρο ως υποψήφιο του κεντρώου χώρου. Είναι ένα κλειστό κλαμπ. Καταρχάς αυτοί που περιβάλλουν τον πρόεδρο δεν είναι δικοϊκοί. Είναι άνθρωποι που κατέβηκαν με αλεξί. Από τη μεσημβρινή εκπομπή του Α, ο διευθυντής του γραφείου του Νικόλα Παπαδόπουλου απέκρουσε τους ισχυρισμούς περί αυλικών. Τα στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή, τα στελέχη που βρίσκονται στο εκτελεστικό, αυτοί είναι αυλικοί. Αυτοί δεν ξεκίνησαν από το Δημοκρατικό Κόμμα από τα παιδικά τους χρόνια, η συντριπτική τους πλειοψηφία. Έχει περάσει από το φοιτητικό κίνημα, έχει περάσει από την νεολαία του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει περάσει από τα συλλογικά όργανα. Στο μεταξύ, για τις 11 αύριο το πρωί είναι καθορισμένη η συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, το οποίο θα κληθεί να ανάψει πράσινο φως επί των 5 νέων ονομάτων στελεχών που θα παραπεμφθούν στο Πειθαρχικό, αλλά και να καλύψει το κενό που προέκυψε από την προχθεσινή παραίτηση του Ανδρέα Μερακλή από το Σώμα. Καλά ενημερωμένη πηγή από το Δημοκρατικό Κόμμα ανέφερε στον Α πως πέραν των 5 στελεχών ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου αλλά και με αυτόματη διαγραφή, φαίνεται να φλερτάρουν δεκάδες ή ακόμη εκατοντάδες άλλα στελέχη και μέλη τα οποία τάχθηκαν στο πλευρό άλλων υποψηφιωτήτων πέραν του Νικόλα Παπαδόπουλου.